Φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel. Δείτε σήμερα. Όχι, δεν είμαστε εμείς οι συνωμοσιολόγοι, αυτοί είναι οι συνωμότες. Ο Κλάους Σβάμπ της μεγάλης επανεκκίνησης και η παρέα του, όλοι όσους ελέγχει. Και όχι, δεν τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Ακούστε τον ίδιο να λέει για πολιτικούς, επιστήμονες, μίντια, θρησκευτικούς ηγέτες και συνδικάτα που είναι υπό την ομπρέλα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του οποίου ο Κλάους Σβάμπ είναι ο ιδρυτής. Ο Μητσοτάκης δεν είναι νεοδημοκράτης. Κανείς νεοδημοκράτης δεν θέλει 25.000 θανάτους. Ο διαγραφής από το κυβερνών κόμμα, ευρωβουλευτής Γιώργος Κίτσος, τα λέει έξω από τα δόντια. Κουκούλωσε το σκάνδαλο Νοβάρτης, διώκει δημοσιογράφους και διαγράφει όσους διαφωνούν μαζί του. Έχουν πάρει τόση φορά με τη λογοκρισία, ώστε τώρα λογοκρίνουν και τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Πώς το Μαξίμου άλλαξε στην επίσημη μετάφραση τα λόγια του απερχόμενου πρωθυπουργού που μίλησε σε διεθνές φόρουμ στο Μόναχο για τις ευθύνες της ελίτ. Ακούστε τι ακριβώς είπε ο Μητσοτάκης και δείτε το απομαγνητοφωνημένο έγγραφο του Πρωθυπουργικού Γραφείου του. Δείτε επίσης. Ο διαγραφής από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δίνει στιγνά το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Αυτός μου έδωσε το OK να παρευρεθώ στη συγκέντρωση όπου ήταν και ο Κασιδιάρης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάδος ξεμπροστιάζει με στοιχεία τη σκανδαλώδη εκποίηση των ελληνικών αεροδρομίων στη Φράπορτ. Η γερμανική εταιρεία πήρε 7 φορές πιο ακριβά το αεροδρόμιο της Αντάλιας και για λιγότερα χρόνια. Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα. Οι προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο που δοκιμάζουν τα νεύρα των Ελλήνων λιμενικών. Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Βελόπουλος βρέθηκαν στο Θεσσαλικό κάμπο δίπλα σε αγρότες και τοπική κοινωνία. Είναι απίστευτο ότι η είδηση με τα μπλόκα των αγροτών δεν υπάρχει σε κανένα δελτίο ειδήσεων, τόνισε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επί 30 χρόνια οι κυβερνήσεις παραγκονίζουν τον πρωτογενή τομέα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτά είναι τα θέματα του σημερινού πλούσιου ενημερωτικού μαγκαζίνου Skripta Manet και αν θέλετε να δείτε κι εσείς ολοκληρωμένη την εκπομπή, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές τώρα. Με 10 ευρώ το μήνα, ή 50 ευρώ το εξάμηνο, ή 90 ευρώ ετησίως, οι συνδρομητές του Free Press Channel θα λαμβάνουν στο mail τους καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, την αγαπημένη τους εκπομπή Skripta Manet, με αποκαλυπτικό όπως πάντα περιεχόμενο για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η διαδικασία είναι απλή. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό. Γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.